Στην ανάδειξη του κορυφαίου ρόλου της Κρήτης ως πύλης ενεργειακής τροφοδοσίας της υπόλοιπης Ελλάδας και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και ως γεωγραφικού χώρου του οποίου έρεται η πολλαπλή ενεργειακή απομόνωση, με προφανείς θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και την ανάπτυξη, κατέληξαν χθες επιστήμονες, ερευνητές αλλά και γνώστες της αγοράς στο πλαίσιο της πρώτης ημέρας του 4ου Παγκρίτου Ενεργειακού Συνεδρίου στο Ηράκλειο, που τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρόγων Ανθράκων. Είμαστε εν αναμονή των συμβάσεων, των κυρώσεων από τη Βουλή, των τελευταίων συμβάσεων που αφορούν και την περιοχή δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, στις οποίες συμμετέχουν μεγάλοι πετρελαϊκοί όμιλοι, Total, ExxonMobil, σε συνεργασία με ελληνική εταιρεία, με την Ελληνικά Πετρέλαια. Βρισκόμαστε σε μια πορεία σημαντική. Έχουμε ήδη σε διαδικασία 13 περιοχές έρευνας και παραγωγής στην Ελλάδα, πράγμα το οποίο αποτελεί ρεκόρ για την Ελλάδα. Ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ομιλητής του συνεδρίου Γιάννης Μανιάτης αναφέρθηκε στα ωφέλη, επικεντρώνοντας και στο κομμάτι της ασφάλειας αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως τόνισε. Με όλο αυτό το σύστημα που πρέπει να αναπτυχθεί, να αποκτήσουμε μια νέα εθνική αυτοπεποίθηση ότι η Ελλάδα, με τον πλούτο που διαθέτει, με τα μυαλά τα οποία μπορούν με καινοτομικές λύσεις να συνεισφέρουν σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, να αποκτήσουμε νέο εθνικό πλούτο, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και στην πραγματικότητα να ξαναδώσουμε χαμόγελο, ελπίδα και αισιοδοξία με προοπτική στην Ελλάδα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχασε πολύτιμο εθνικό χρόνο. Το οικόπεδο 15 και το οικόπεδο 20, εάν ανατεθούν όπως έχουν ζητήσει δημόσια το ταχύτερο δυνατό και μάλιστα να ανατεθούν σε μεγάλους πετρελαϊκούς, διεθνείς πετρελαϊκούς ομίλους, θα αποτελέσουν μια πολύ ισχυρή θωράκιση στα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην ελληνική ΑΟΣ. Ανακοινώσεις όμως έγιναν και σε ό,τι αφορά έρευνες για τα σεισμικά και τις εκτιμήσεις για τα Βαρέλια, ενώ παρουσιάστηκε και σχέδιο στο οποίο συμμετέχουν 6 λιμάνια, μεταξύ των οποίων και του Ηρακλείου, με στόχο σε άμεσο χρόνο, μέσα από πλοίο με μεγάλες δεξαμενές στο Καρνάγιο, να προμηθεύονται πλοία με φυσικό αέριο. Ανάπτυξη για σχεδιασμού λιμένων θα πει το θέμα μας, τροποποίηση του Master Plan, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα κατασκευαστικά και να έχουμε το πλάνο αργότερα για κατασκευή του. Στη διάρκεια της πρώτης ημέρας του συνεδρίου, μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στην Αίγυπτο ως μεγάλο ενεργειακό κόμβο, αλλά και στο κομμάτι των γεωπολιτικών παιχνιδιών σε ό,τι αφορά τις εταιρείες. Είναι σαφές ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα πρέπει να τα ασκούμε για να μπορούμε να τα έχουμε και να μην τα διεκδικεί κανείς άλλος. Νομίζω ότι το έχουμε πετύχει σημαντικά. Η δημοσίευση του χάρτη το 2014 ακυρώνει τα οποιαδήποτε σχέδια επιβολής από άλλους παράγοντες και βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με το διεθνές δίκαιο, το οποίο είναι εκείνο το οποίο μας καθοδηγεί πάντα.